λέμε ότι θα τιμηθείτε σήμερα, κύριε Κώστα. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Έτσι και φέτος πραγματοποιείται η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Συνδέσμων με... Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλίας του Ουρανοφάδερος και Μεγάλου. Αγία σου τους μεταλαμβάνοντας εξ αυτού και χάρισε αυτής υγεία ψυχής και σώματος. Κατεύθυνον προς το συμφέρον και ευάλωσον τα έργα των κυρών αυτών. Αμήν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αφού σας μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κύριου Αλεξίου, για ένα ειρηνικό και ευλογημένο έτος μαζί με τις οικογένειές σας. Θα ήθελα και εγώ ο ίδιος να εκφράσω τη μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι και φέτος στην κοπή της πίτας και στην ευλογημένη εκδήλωσή σας. Και σας εύχομαι ολόκληρα να έχετε υγεία, δύναμη, καλές ερμηνεύσεις και ειρήνη στις καρδιές μας. Πάντοτε με τις ευλογίες του Χριστού μας και της Παναγιά μας, προκειμένου να μας στερεώνουν. Διευχόμουν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Αμήν. Για Αγία Τριάς, για φυλάξη πάντας μας, εύχομαι να περάσετε όμορφα, ευλογημένα και συγχαίρω εδώ πέρα τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη για την έτσι άριστη, έτσι διοργάνωση σας.
Καλησπέρα σας. Κύριε Αντιδήμαρχη, εκλεκτή προσκεκλημένη μέλη και φίλη της Ένωσης Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Πειραιά. Σας καλωσορίζω στην καθιερωμένη εκδήλωση για την υποποίηση της βασιλιότητας. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να βλέπουμε ότι αγκαλιάζεται με αγάπη τις εκδηλώσεις μας, αλλά και κίνητρο να προσπαθούμε ακόμα περισσότερο. Είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας αυτή η εκδήλωση, για να γνωρίσουμε από κοντά και να βραβεύσουμε προσωπικότητες που προβάλλουν μέσα από τον αθλησμό για το ήθος τους, τον πολιτισμό, την αλληλεγγύη, τη χαρά σε ανθρώπους και ομάδες που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Η Ένωσή μας αποτελείται από 25 ποδοσφαιρικές ομάδες και 700 μέλη. Διαλεγεί τουρνουά και έχει διάβολο επικοινωνίας με βετεράνους σε όλη την Ελλάδα. Ο στόχος και το όραμα των βετεράνων δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, αλλά να συμβάλλουν με αυτούς ενεργά στην κοινωνία και στα προβλήματα των ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων. Όπως σε παιδιά παραβατικών οικογενειών, συλλόγων με ειδικά προβλήματα, καθώς και σε παιδιά της αθλητικής οικογένειας που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Είναι μαζί μας η γυναική ποδοσφαιρική ομάδα της Ασκοντίων που ομορφαίνουν και στολίζουν την αίθουσα. Οι μικροί μας φίλοι από τις Ακαδημίες της Ασκοντίων. Μας τιμούν με την παρουσία τους ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Νίκος Σιδηρόπουλος, όπως και ο πρόεδρος των Βετεράνων της Αθήνας Στέλιος Αυτοκινδύου. Είμαι πολύ συγκινημένος πραγματικά για αυτή την τιμή που μου κάνετε. Ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου τον πρόεδρο. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στην επόμενη τιμητική μέχρι να είναι εφικτή η άφηξή του. Η επόμενη τιμητική διάκριση αφορά την ιστορική ομάδα Τεθνικού, κλείνοντας τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Λόγω είναι λοιπόν υποχρεώσεων της διοίκησης, το βραβείο θα το παραλάβει ο κύριος Κατσικογιάννης Παναγιώτης. Ο Εθνικός είναι από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ελλάδος. Ιδρύθηκε στις 21 Δεκάμβρη του 1923 και γιόρτασε τα 100 χρόνια του. 49 συνολικές παρουσίες στην Αλφα Εθνική, από τις οποίες οι 33 συνεχόμενες από το 1985 μέχρι το 1990. Κατέκτησε το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της Ελλάδος την περίοδο 1932-1933. Αναδείχθηκε πρωταθλητής Νότου το 1935 πάνω από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Βουδί. Στο κύπελλο Ελλάδος έχει φτάσει 7 φορές στον ημιτελικό και 9 φορές μέχρι τον προημιτελικό. Τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική και προσπαθεί να ξαναφτάσει στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει κατακτήσει τελευταία 3 φορές το κύπελλο Πειραιά. Το 2013-14, 2018-19 και την χρονιά που πέρασε 2022-2023. Εθνικός Πειραιά. Οι Δανείοι δημοσιογράφοι, μετά τον αγώνα στον τεπούντο του Νίκου Σαργκάνη το 1980 στην Κοπεγχάγη, τον αποκάλεσαν Φάντομ. Ένα στήλος ο οποίος παραμένει ακόμα και τον κρατάει. Ο Νίκος είναι ένας κορυφαίος τερματοφύλακας που αγωνίστηκε στην Εθνική Ελλάδα 58 φορές μέχρι το 1991.
Ξεκίνησα από το Ελυσιακό, έκανε ντεμπούτο στην αντρική ομάδα 15 ετών. Το 1977 πήγε στην Καστοριά και την περίοδο 1979-80 κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος, νικώντας η Καστοριά τον Ηρακλή με 5-2. Ο επόμενος αθμός του ήταν ο Ολυμπιακός, το 1980. Με τον οποίο κατέκτησε 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελλο Ελλάδος. Το 1985 πήρε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Έμεινε άλλα 5 χρόνια εκεί. 2 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα. Στο τελικό του 1988 που κρίθηκε στα πέναλτι, απέκρουσε 2 και εκτέλεσε εύστοχα 1. Το 1990 έφτασε στο τελικό του κυπέλλου με τον Αθηναϊκό. Τη χρονιά εκείνη ο Σαρκάνης έπαιξε με τον Αθηναϊκό στο κύπελλο κυπελλούχων με αντίπαλο τη Manchester United. Τόσο στο Old Trafford όσο και στην Αθήνα τα δύο παιχνίδια έληξαν ισόπαλα 0-0 και το παιχνίδι κρίθηκε στην παράταση όπου λύγησε η ομάδα με 0-2. Είναι ο μοναδικός Έλληνας αθλητής που έχει παίξει σε τελικούς κυπέλλου Ελλάδος με 4 διαφορετικές ομάδες και το έχει κατακτήσει με τις 3. Το θερμό σας χειροκρότημα στον Νίκο Σαρκάνη. Από το 86 μέχρι το 92 έπαιξε ο Παναθηναϊκό και κατέκτησε 3 πρωταθλήματα και 4 κύπελλα και ένα Super Cup. Στη συνέχεια, από το 1992 αγωνίστηκε σε όπου Καλαμάτα, Ηρακλή, Εθνικό, Αθηναϊκό. Είναι 6 φορές διεθνής και έπαιξε στην Εθνική που ήταν